Στην κρίσιμότερη φάση εισέρχεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, τουλάχιστον σε αυτήν την δεύτερη φάση του που ξεκίνησε με την Ουκρανική αντεπίθεση στις 4 Ιουνίου. Μερικές δεκάδες μίλια χωρίζουν τους Ουκρανούς από το να κόψουν στα δύο τη Ρωσική επικράτεια. Τόσο απέχει το μέτωπο στη Ζαπορίζια από την Αζωφική θάλασσα. Βέβαια μέσα σε αυτά τα 55 μίλια από την Βελίκα Νοβοσίλκα, όπου έχουν προωθηθεί οι Ουκρανοί, υπάρχει και η Μελιτόπολη, μια πόλη με 80% ρωσικό πληθυσμό. Όμως τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα. Οι Ουκρανοί θα επιτίθενται με την ελπίδα κάποια στιγμή να διασπαστεί η τριπλή ρωσική γραμμή άμυνα. Μια μονάδα να καταφέρει να την διασπάσει θα ακολουθήσει η μάζα των Ουκρανικών τεθωρακισμένων και θα λειτουργήσει καταληκτικά. Οι τρει ρωσικέ αμυντικέ γραμμέ εκτείνονται σε βάθο 15 μιλίων από τη γραμμή αντιπαράθεσης, μία ανά 5 μιλιά. Πουθενά δεν έχει διαραγεί η δεύτερη γραμμή. Μέχρι τα πρώτα χιόνια του Οκτωβρίου-Νοεμβρίου υπάρχουν ακόμα 100 μέρε που μπορούν οι Ουκρανοί να διασπάσουν τη ρωσική άμυνα. Εδώ θα πρέπει να αναφερθούμε και στα διδάγματα για την Ελλάδα από την τελευταία φάση των συγκρούσεων. Η χρήση των τόμμι 113 από τον ελληνικό στρατό πρέπει να απαγορευθεί δια νόμου. Η παραλαβή τόμα Μπράντλε από τα αμερικανικά αποθέματα σε καμία περίπτωση δεν θα προσφέρει σημαντική εξέλιξη της επιβιωσιμότητας του πεζικού. Το πρόγραμμα αποκτήσης βαρέων αντιαρματικών όπλων πρέπει να προχωρήσει άμεσα. Πρέπει να υπάρξει βεβαιότητα ότι τα ελληνικά σώρα τόρμι 1 θα λειτουργήσουν στο μέτωπο του Εύρου και αυτό ανάγεται στο προηγούμενο σημείο περί σχέσεων με τη Ρωσία. Γενικά πρέπει να υπάρξει άμεσα προμήθεια συστημάτων Σόραντ. Πρέπει να ενισχυθούν άμεσα και κατακόρυφα οι ελληνικές δυνατότητες νυχτερινού αγώνα. Τέλος, η προμήθεια μαχητικών ντρόουν και ντρόουν παρατήρησης πρέπει να γίνει πέρυσι.